All in all, the creative act is not performed by the artist alone. The spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting. Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art. The artist on the one hand, and on the other, the spectator, who later becomes the posterity. Thank you.
Αυτό είναι ένα τραγούδι ραπ γραμμένο σε ένα αυτόματο μεταφραστή. Είναι ένα πειραματικό εργαλείο για έναν ράπερ, έτσι μπορεί να εκφραστεί. Αυτή η τεχνική μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε πολλά τραγούδια ραπ, κάνει μια επιτυχία γνωστή. Δυστυχώς αυτό το τραγούδι δεν έχει μετρηθεί καλά. Αλλά κάποιος μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό απαλά. Απλά αφήστε τον εαυτό σας να χαλαρώσει πολύ και να απολαύσετε αυτό το τραγούδι, όπως το τραγούδι από ένα πουλί. Μετά από πολλές ώρες της επανάληψης αυτού του τραγουδιού, θα αισθανθείτε την υπερβατική ένθενση του λουλουδιού. Αυτό το λουλούδι υπάρχει στη μοναξιά σας και σας ακολουθεί σαν σκιά σας. Το λουλούδι είναι ένα τραγούδι και το άρωμα του είναι έννοιες. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε αρχικά στα αγγλικά. Αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω ομοιοκαταλήξεις στα ελληνικά. Εάν μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, αυτό σημαίνει ότι σας αρέσουν οι πειραματισμοί του μουσικού, είπε ότι ίσως στο μέλλον όλα τα τραγούδια ραπ να είναι κάπως έτσι. Ο ράπερ από την πραγματική ζωή θα πληθωθεί μέσα σε ένα κοτέτσι. Η πραγματικότητα μετατοπίζεται από την αναλογική στην ψηφιακή. Την ίδια στιγμή αλλάζουμε μια λαθιό τι θεωρούμε μια φυλακή. Φυλακισμένο είναι ένα άτομο που στηρίζεται φαντασίας. Και αυτό είναι το απόλυτο τέλος της συνωμοσίας. Η αγάπη είναι μια επέκταση του ναρκισισμού μας. Επειδή θεωρούμε εγωιτευτικά τα στοιχεία του εαυτού μας. Αυτό το είδος της αναγνώρισης παράγει ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Μια θεραπεία ήταν γραφτό να βρεθεί μέσα από ένα πέρασμα. Το πέρασμα της προσωπικής σκέψης στη διαπροσωπική σχέση. Με την κατανόηση να στέκεται στη μέση.